984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκαθαρίζει το τοπίο με τα ψηφοδέλτια των κομμάτων εν ώψη της 7ης Ιουλίου. Χθες είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα σε αυτό το διήμερο. Την αισιοδοξία του το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών γυρίζει, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Α. Είπε ότι μέχρι τις εκλογές θα πρέπει να γίνει αντιπαράθεση των προγραμμάτων των δύο κομμάτων για να γίνει κατανοητό ποιο είναι το δικό μας πρόγραμμα και ποιος είναι ο οδοστρωτήρας που έρχεται να σαρώσει εργασιακά δικαιώματα και κοινωνικό κράτος. Εξήγησε ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται σε γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις που αντίστοιχα μεταφράζονται σε περικοπές δαπανών, επιδομάτων και μείωση του κοινωνικού κράτους. Θα επιμείνω από τώρα μέχρι τις εκλογές στις 7 Ιουλίου να μιλάω σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Επιχειρούν να διχάσουν τον ελληνικό λαό, να μας χωρίσουν σε πολλούς και σε λίγους, σε ελίτ και στο λαό, είπε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε: «Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει το μεγάλο λαϊκό κόμμα αυτής της χώρας, ένα κόμμα το οποίο δεν χωρίζει τους πολίτες σε κοινωνικές τάξεις, ένα κόμμα που μέσα από την πολιτική του θέλει πάνω απ' όλα να δώσει ευκαιρίες στους πιο αδύναμους ώστε να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να βελτιώσουν το εισόδημά τους. Αναφερόμενος στις νέες και στους νέους, υπογράμμισε: «Απευθύνομαι σε αυτά τα παιδιά και τους λέω να πάρουν τις τύχες του τόπου στα χέρια τους και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία». Την αποχή της κίνησης Πράττω του Νίκου Κοτζιά από τις εθνικές εκλογές ανακοίνωσε η πολιτική γραμματεία του κόμματος, εκφράζοντας αιχμές για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση εκφράζει τη λύπη της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε τον τελευταίο από το κυβερνόν κόμμα καιρό, ενώ επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε ουσιαστικά όλες τις προτάσεις υποψηφιοτήτων του Πράττω, σε αυτές ασφαλώς και δεν συμπεριλαμβανόταν ο πρόεδρός του. Δεν είμαστε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχόμενη συνεργασία προϋποθέτει η υιοθέτηση προγραμμάτων μας, προγραμματικών μας θέσεων, διαμηνύει ο Αντώνης Αγαριουδάκης. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής του ΚΙΝΑΛ, μιλώντας στον 984, αφενός παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του κόμματος σε οικονομία ανάπτυξη και αφετέρου ξεκαθάρισε πως εννοούν την ενδεχόμενη συνεργασία με τους δύο μεγάλους μονομάχους. Αναφέρεται στη μέχρι σήμερα διακυβέρνηση της χώρας από τον στρατηγικό αντίπαλο του ΚΙΝΑΛ ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και τις συνέπειες αυτής, όσο και από τον ιδεολογικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, και αναφέρει ενδεικτικά ότι κανείς Έλληνας δεν μπορεί να ξεχνά τι έχουν προκαλέσει στον τόπο. Ότι μια μεριά με ο Μητσοτάκης προβάλλει ένα πρόσωπο ευρωπαϊκό, ενώ ξέρουμε ότι πίσω από αυτό το πρόσωπο ακρύβονται συντηρητικές πολιτικές, νεοφιλελεύθερες τακτικές κλπ. Και από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ήταν ένα απόλυτα λαϊκό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο συντάχθηκε με φιλελεύθερες πολιτικές, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εμφανιστεί ως το μέτωπο εκείνο της αντιδεξιάς για να μπορέσει να διατηρηθεί και να παραμείνει και στην εξουσία αλλά και σε πολλά υψηλά ποσοστά. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε επισημάνει ότι αυτό το δίπολο, αυτή η προσπάθεια να διχάσουν τον κόσμο, έχει στεθεί από τις ευρωεκλογές. Και ο κόσμος τους έχει δώσει απάντηση. Εμείς και στις ευρωεκλογές αλλά και τώρα αυτό το οποίο προτάσουμε είναι το πρόγραμμά μας. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας για όλα τα προηγούμενα χρόνια που έχουν γίνει. Έχει περάσει όμως αυτό το στάδιο της αυτοκριτικής. Έχουμε επισημάνει τα λάθη μας. Έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλά στελέχη τα οποία δημιούργησαν ή έστρεψαν σε πολιτικές, στράφηκαν μάλλον σε πολιτικές που είχαν συντηρητικά στοιχεία και νελοφθρές τακτικές, και σήμερα αυτό το οποίο βάζουμε στο τραπέζι της συζήτησης, το βάλαμε και στις ευρωεκλογές, ήταν ξεκάθαρα το όραμα που έχουμε για την Ελλάδα του αύριο. Αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη της οικονομίας, και μια ανάπτυξη της οικονομίας σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει δικαίωμα ο καθένας στην αξιοπρέπειά του, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μην γίνονται περικοπές στις συντάξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζονται πόροι για να μπορεί να σταθεί το ασφαλιστικό σύστημα, θα πρέπει οι φόροι να είναι λιγότεροι αλλά και δικαιότεροι, με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας, με την επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση και στον τουρισμό, με τη μείωση του ειδικού φόρου καταναλώσης στο κρασί και στην πύρα, σε δύο προϊόντα που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, να αλλάξει
το μοντέλο, το σημερινό μοντέλο παραγωγής να δοθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και γενικότερα ένα μεγάλο πλαίσιο, ένα πλαίσιο πάνω σε επενδύσεις, πώς μπορούν να γίνουν επενδύσεις, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα, πώς μπορεί να έχουμε σύμπλεξη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε άλλους τομείς. Αυστηρό μήνυμα προς την Ελλάδα απευθύνει ο ESM με έκθεσή του λίγη ώρα πριν από τη σύνοδο του Eurogroup, όπου ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος θα κληθεί έστω και στο περιθώριο των συζητήσεων να δώσει εξηγήσεις για το πακέτο των παροχών. Ο ESM ζητά από την ελληνική πλευρά να αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις ότι θα πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έως και το 2022, όπως προβλέπεται στη συμφωνία της χώρας με τους δανειστές. Παράλληλα, ζητά την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι ήταν λάθος και διαφωνεί με την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγιου του. Πόλεμος στη δικαιοσύνη για την Νοβάρτης. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, με ανακοίνωσή της εχθές βράδυ, ζήτησε επίδειξη αυτοσυγκράτησης για την υπόθεση, επισημένοντας ότι πρέπει να επιδειχθεί εμπιστοσύνη στα αρμόδια ανεξάρτητα δικαστικά όργανα που έχουν αναλάβει να ρίξουν φως στην επίμαχη υπόθεση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει στις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μάλιστα συνδέοντας αυτό το ζήτημα με την κόντρα της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον για τους ρωσικούς S-400 και τα αμερικανικά F-35. Μιλώντας σε συνεδρίαση του κόμματος του, Ερντογάν δήλωσε εκ νέου ότι η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Έχουμε 4 πλοία ερευνών και γεωτρήσεων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία μας. Θα προχωρήσουμε στις γεωτρήσεις, ενώ το ναυτικό μας θα παρέχει ασφάλεια σε αυτές τις περιοχές. Για να προσθέσει, δεν μπορούμε να δούμε ξεχωριστά τα προβλήματα για τους S-400 και τα F-35. Δεν μπορούμε να δούμε ξεχωριστά την ένταση για τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανατομία, φυσιολογία, ηλεκτροτεχνία, ιστορία σύγχρονης τέχνης, αρχιτεκτονικό σχέδιο, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι του Νεπάλ. Αναζήτηση νέων ισορροπιών για το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εν ώψη της 1ης του Σεπτέμβρη, συνάντηση Βασίλη Λαμπρινού με τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο την πλειοψηφία έχει ο Γιάννης Κουράκης με 18 έδρες, αλλά δήμαρχος εκλέχθηκε ο Βασίλης Λαμπρινός. Στα Χανιά, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης που συναντήθηκε με τον Τάσο Βάμβοκα. Δυνάμεις ενώνουν η αποκεντρωμένη διοίκηση, η περιφέρεια και η πυροσβεστική υπηρεσία. Παγκρίτια συνάντηση χθες των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιπυρική περίοδο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των βασικών πυρκαγιών στην πιο επικίνδυνη αντιπυρική περίοδο των τελευταίων χρόνων, όπως την αποκαλεί ο Περιφερειακός Διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαγουδάκης μέσα από τη συχνότητα του 984. Η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτεί με περισσότερα από 8 εκατομμύρια το Πυροσβεστικό Σώμα, ευρύτερα τα σώματα ασφαλείας στο νησί, για ανανέωση εξοπλισμού, ενώ μέσα από νεότερη πρόσκληση για οχήματα και εξοπλισμό 1,5 εκατομμυρίου. Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Η ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Με ευέλικτο και αποφασιστικό τρόπο, αναφορικά με εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, προκειμένου να διευκολύνει το σχεδιασμό αντιμετώπισης πυρκαγιών, κινείται και η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, όπως η επικεφαλής της Μαρία Κοζηράκη λέει στον 984. Εμείς ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε κατά το δυνατό σε όλα τα επίπεδα, από την πρόληψη μέχρι την καταστολή, σε όλα τα ενδιάμεσα επίπεδα και τις βαθμίδες, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται. Και μόνο από κοινού και με συνεργασία, αν ξέρουμε ακριβώς τα σενάρια, τα υποτιθέμενα, πώς θα λειτουργήσουμε και με ποιο τρόπο, με τι χρονοδιαγράμματα, με τι σειρές, ποιος θα τρέξει, πού θα πάει ο καθένας. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Όταν υπάρχουν περιστατικά, επικρατεί πανικό συνήθως. Mm-hmm. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, όταν τα χάνουμε. Και από εκεί προκύπτουν τα προβλήματα. Πρέπει ως πολίτες λίγο να αφυπνιστούμε. Οι μεγάλες πυρκαγιές, ακόμα και οι περσινοί στο Μάτι, ξεκίνησαν από πολύ μικρές καύσεις, οι οποίες δεν σπουδαιολογήθηκαν. Δεν μπορούμε να υπερκεράσουμε τη φύση και τα καιρικά φαινόμενα. Συνήθως τα φαινόμενα της φωτιάς συμβαίνουν με έντονους ανέμους. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Καλό να το καταλάβουμε και να είμαστε απίστευτα προσωπικοί, γιατί ακόμα και η ιδιωτική, με τη στενή έννοια του όρου περιουσία, αν χάσουμε, δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και το φυσικό δασικό περιβάλλον που θα απολέσουμε
Είναι απώλεια, είναι έλλειμμα για όλους μας. Είναι μια κοινοκτημοσύνη. Mm-hmm. Δεν ανήκει σε κάποιον ξένο. Mm-hmm. Συνεδριάζει εντωμεταξύ αύριο Παρασκευή και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Αντικείμενο της συνεδρίασης, ο σχεδιασμός και οι δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2019. Από την τσέπη τους θα πληρώνουν στο εξής οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ τις εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα. Με απόφαση του συντονιστικού τους οργάνου, τα διαγνωστικά άνοιξαν μεν τις πόρτες τους στο κοινό, όμως οι ασθενείς θα καλούνται να καταβάλουν από την τσέπη τους την ασφαλιστική τιμή, δηλαδή 85% του κόστους των εξετάσεων, και στη συνέχεια θα διεκδικούν τα χρήματα με την απόδειξη από τον ΕΟΠΗ. Παράνομη χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στη μορφή της κινητοποίησης που αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων, ο οποίος είχε και νέα συνάντηση σήμερα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπως επίσης και με τον εκπρόσωπο των διαγνωστικών κέντρων. Συστήνουμε στα μέλη μας, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και κατά την ιατρική τους κρίση, την άμεση και χωρίς να πληρώνουν εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνιες βαριές ασθένειες, καθώς και με επίγοντα και οξέα προβλήματα υγείας, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Ο κύριος Νίκος Λαθουράκης θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Είναι μέλος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Λαθουράκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό? Με δύο κουβέντες για να το καταλάβουμε. Ναι, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε δεν είναι βέβαια τωρινό, είναι διαχρονικό από την αρχή από την αρχή που μπήκαμε στα μνημόνια μετά το 2010. Και οξύνεται κάθε χρόνο. Ουσιαστικά ο κλειστός προϋπολογισμός, τον οποίο έχει επιβάλει στον ΕΟΠΗ το μνημόνιο, η Τρόικα, οι διεθνείς συμφωνίες, δεν αφήνουν παραπάνω εξετάσεις να γίνονται από αυτές τις οποίες επιτρέπει ο κλειστός προϋπολογισμός. Τον τελευταίο χρόνο, με την είσοδο και νέων εξετάσεων. Τι εννοείτε, δεν επιτρέπει επιπλέον εξετάσεις? Πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για τον καθένα από εμάς? Γίνονται, αλλά δεν έχει αυξηθεί καθόλου ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ για αυτό το είδος των εξετάσεων. Μάλιστα. Φτάσαμε δηλαδή στον τελευταίο χρόνο και μάλιστα τον τελευταίο μήνα μετά το Πάσχα, όπου το Υπουργείο εξέδωσε το clawback, δηλαδή την αναγκαστική επιστροφή χρημάτων λόγω υπέρβασης αυτού του προϋπολογισμού για το προηγούμενο έτος, το πρώτο εξάμηνο του 2018, για το οποίο οι μικροβιολόγοι έχουν ήδη φορολογηθεί, έχουν ήδη πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και για το διάστημα αυτό ζήτησε 25% του τζίρου τους επιστροφή στον προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυσβάσταχτο και κάνει τα εργαστήρια μη βιώσιμα. Μάλιστα. Αυτό ήταν και η αιτία στην οποία γίνανε και οι κινητοποιήσεις. Όταν αναφέρει και λέει ότι το συντονιστικό όργανο των διαγνωστικών κέντρων, ότι ξέρετε θα πληρώνουν από την τσέπη τους το 85% του κόστους των εξετάσεων οι ασφαλισμένοι και στη συνέχεια θα διεκδικούν τα χρήματα με την απόδειξη από τον ΕΟΠΗ, κινδυνεύουν και αυτοί για εξειδικευμένες εξετάσεις να μην πάρουν πίσω χρήματα? Προφανώς. Για αυτή τη στιγμή, και νομίζω και το Υπουργείο έδωσε αμέσως την απάντηση ότι δεν θα πληρωθεί αυτό το 85%. Ήδη είναι πολύ σαφές, όπως το κατέθεσε ο Υπουργός, ότι δεν θα πληρωθεί αυτό το 85%. Η ενημέρωση, όπως το αναφέρατε, είναι ότι υπάρχει τώρα συνάντηση καινούργια και νομίζω ότι το θέμα θα λυθεί. Δηλαδή θα υπάρξει μια καλή θέληση. Εκείνη καλή θέληση και από το Υπουργείο και από το συντονιστικό όργανο των εργαστηριακών γιατρών και θα υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα. Θετική, πιστεύω, και για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι προφανώς και δεν μπορούν να αντέξουν οι ίδιοι να πληρώνουν το κόστος των εξετάσεων. Εξού και η δική σας ανακοίνωση του ιατρικού, σε λόγο να υπάρχει μια παραπάνω μέρημνα για τους ανθρώπους που και οικονομικά είναι και επιβαρημένοι, οικονομικά, αλλά και έχουν χρόνιες. Ακριβώς, και έχουμε δώσει συμβουλευτικά. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαστηριακών γιατρών και περιμένουμε και με την καινούργια κυβέρνηση, όποια είναι αυτή, όποια προκύψει, να λυθεί οριστικά το θέμα. Γιατί προφανώς το θέμα δεν μπορεί να λυθεί τώρα άμεσα και οριστικά. Θα λυθεί μετά τις εκλογές. Στο μεσοδιάστημα όμως θα πρέπει να δείξουμε και εμείς την ίδια κοινωνική ευαισθησία προς τους συμπολίτες μας. Παράλληλα καλείτε τα μέλη σας να εξουσιοδοτήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο για να προβεί σε καταγγελία της
όποιας άτυπης σήμερα σύμβασης, όπως αναφέρεται, για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΗ. Ναι, ακριβώς. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους έχουμε εξουδοτήσεις από τα εργαστήρια ώστε να καταγγελθεί αυτή η σύμβαση και να προχωρήσουμε στη σύναψη μιας καινούργιας συλλογικής σύμβασης με τους εργαστηριακούς γιατρούς και το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΗ, που θα εξυπηρετεί όλους, και τον ΕΟΠΗ και τους εργαστηριακούς γιατρούς και περισσότερο τους ασφαλισμένους. Μάλιστα. Ευελπιστείτε λοιπόν ότι από αυτή τη νέα συνάντηση Ξανθού Πατούλη με τον εκπρόσωπο των διαγνωστικών κέντρων, ότι θα βρεθεί σήμερα άκρια προς όφελος κυρίως των ίδιων των ασφαλισμένων. Ναι, έτσι. Πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Θέλω να ελπίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την απόκτηση εξωτερικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Η εκτιμωμένη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένη της εγκατάστασής του, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 362.000 ευρώ. Υποχρεωτική η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχών υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου διαμηνύει το σωματείο τους, που προβλέπει σημαντικά μεγαλύτερες αποδοχές αλλά και περισσότερα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο των ξενοδοχείων σε σχέση με τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου, ενώ παράλληλα αγκαλιάζει και πολύ περισσότερες ειδικότητες. Επικοινωνία Αρναούτα και Ραχοβίτη για τις μεγάλες καταστροφές των καλλιεργειών ντομάτας στο Δήμο Φέστου και άλλες περιοχές. Τη λήψη μέτρων για την αποζημίωσή τους από τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί η παραγωγή ζητούν από την κυβέρνηση οι αγρότες, κάνοντας λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή σε κάποιες περιοχές. Εδώ και πολλούς μήνες επιχειρούμε την ένταξη της Κρήτης στο πρόγραμμα Κομφουζιό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Όλα τα χρήματα πήγαν για άλλη μια φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Υποδομές, σκέπαστρα, ψεκασμοί θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, αλλά μάταια, αναφέρει στον 984 ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φεστού στο Τιμπάκι Μανώλης Ορφανουδάκης. Από εβδομάδα προσθέτει ο ίδιος οι όποιες επαφές του αγροτικού κόσμου με τον Σταύρο Αραχοβίτη. Δυστυχώς έχουμε αυτό το έντομο, το οποίο έχει καταστρέψει ολοσχερωτικά τις καλλιέργειες ντομάτας στον Τιμπάκι. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λύση, διότι ο πληθυσμός του εντόμου είναι σε πολύ μεγάλους αριθμούς, σε πολύ μεγάλος ο πληθυσμός, οπότε θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα υπάρχοντα σκευάσματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Οπότε έχουμε παραδοθεί πλέον σε αυτό το έντομο και η παραγωγή μας έχει καταστραφεί ολοσχερωτικά. Δηλαδή, μιλάμε για ποσοστό 100% της παραγωγής καταστρεμμένο από αυτό το έντομο. Ήταν ένα θέμα που εμείς το είχαμε εντοπίσει πολύ νωρίτερα, αρκετούς μήνες πριν. Θυμάστε την επίσκεψή μας δύο φορές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχαμε ενημερώσει την πολιτική ηγεσία και τον κύριο Αραχοβίτη, αλλά και τον προκάτοχό του. Δυστυχώς. Δεν μπορέσαμε να πετύχουμε την ένταξή μας στο πρόγραμμα Κομφούζιο, που τουλάχιστον θα μας έδινε τη δυνατότητα της χρηματοδότησης των σκεφασμάτων, που είναι το πολύ μεγάλο κόστος αυτή τη στιγμή που πρέπει να σηκώσει μόνος το παραγωγός. Με αποτέλεσμα, λόγω και των χαμηλών τιμών, ο παραγωγός να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει αρκετούς ψεκασμούς, συστηματικούς ψεκασμούς. Με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, να έχει πολλαπλασιαστεί σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που περιγράφουμε. Μίλησα τηλεφωνικά και εγώ με τον κύριο Ραχοβίτη, είπαμε και ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε αυτή τη στιγμή να βοηθηθούμε, και με ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Μία έξτρα οικονομική ενίσχυση άμεσα, για να μπορέσει αυτή τη στιγμή ο κριτικός παραγωγός της ντομάτας να ξανακαλλιεργήσει το θερμοκήπιό του στη νέα σεζόν που θα είναι τον επόμενο μήνα. Μετά από ένα μήνα εμείς πρέπει να ξανακαλλιεργήσουμε, αλλά δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν μπορούν οι συνεργάτες μας, οι γεωπόνοι, να μας πιστώσουν πλέον, θα πρέπει άμεσα το κράτος να δώσει μια οικονομική βοήθεια. Από τον νομό Ρεθύμνου αρχίζουν οι ψεκασμοί κατά του δάκου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση ότι αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου ξεκινά ο ψεκασμός στις πρώιμες περιοχές. Θα είναι τριήμερος και θα ψεκαστούν όλες οι ελιές που βρίσκονται σε αυτές, τόσο οι κοροναίκες όσο και οι χοντρολιές.
με επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος και κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές στο χώρο των μνημείων του αεροδρομίου Ηρακλείου. Τιμήθηκε σήμερα η μνήμη των ηρώων που συμμετείχαν στο μεγάλο σαμποτάζ κατά της γερμανικής κατοχής τη νύχτα 13 με 14 Ιουνίου 1942. Ξεκινά την Κυριακή 23 Ιουνίου το τρίτο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ που διοργανώνουν ο Δήμος και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα διεξαχθεί στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Τροχαίο με το καλημέρα στη Χερσόνησο με την εμπλοκή μηχανής, ο οδηγός της οποίας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ο 20χρονος οδηγός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 80χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στο Φαράγγι Ρόκα στα Χανιά. Πρώην ορειβάτης ο ίδιος αποφάσισε να πάει μόνος του για περπάτημα. 4 ώρες μετά την αποχώρησή του από το ξενοδοχείο που διέμενε με τη σύζυγό του κάνοντας διακοπές, η τελευταία ενημέρωση για την απουσία του. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός. 47χρονος καλλιεργούσε δεντρίλια κάναβη στο χωράφι του στο Καρακοβούνι εντός κατοικημένης περιοχής. 21 τα δεντρίλια που εκριζώθηκαν, 109,9 τα γραμμάρια κάναβης που κατασχέθηκαν. Οι αρχές συνέλαβαν και ένα 54χρονο που εμπλέκεται στην υπόθεση. Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν σχεδόν 50 γραμμάρια κάναβης και το χρηματικό ποσό των 190 ευρώ ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 27χρονος συνελήφθη στο Δήμο Αγίου Βασίλειου στο Ρέθυμνο καθώς διέθετε παράνομα ένα πολεμικό όπλο και φυσιγγεία. Ένα πολυβόλο και 50 φυσιγγεία βρέθηκε να διαθέτει και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας ένας 32χρονος ο οποίος συνελήφθη. 31χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο κατηγορούμενος για παράνομη πώληση συσκευασιών που περιείχαν αέριο γέλιο. Κατασχέθηκαν 162 φιαλίδια με αέριο όπως και μπαλόνια. Έσιο τέλους είχε η υπόθεση της κλοπής των ταμάτων της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας, τα οποία εκλάπησαν τα ξημερώματα από την Ιερά Μονή Ιβύρων με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στο Άγιο Όρος. Τα τάματα βρέθηκαν στη συνέχεια, ο δράστης αναζητείται. Η Ρωσία και η Τουρκία μεσολάβησαν για να κηρυχθεί νέα κατάπαυση του πυρός στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντικαθεστωτικούς, μετέδωσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης ρωσικά πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα ανακοίνωση του ρωσικού γενικού επιτελείου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να κάνει μια συμφωνία με τη Βόρεια Κορέα για να την υποχρεώσει να αποξηλώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και επέμεινε ότι έχει μια θετική σχέση, όπως την αποκαλεί, με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Μεσολάβηση του Ιάπωνα Πρωθυπουργού για την αποκλιμάκωση της κρίσης Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Για μια επιτυχημένη συνάντηση έκανε λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί. Συναγερμό στον Ειρηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία στέλνουν αεροπλανοφόρα στη Νότια Κινεζική Θάλασσα. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί το επεισόδιο στον κόλπο του Ομάν, όπου 2 δεξαμενόπλια, τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο, φλέγονται μετά από επίθεση. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχει σήμερα βοήθεια σε δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν, αφού έλαβε 2 σήματα κινδύνου, ανακοίνωσε ο 5ος στόλος, η βάση του οποίου είναι στο Μπαχρέιν. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιες χώρες εμπλέκονται στο σοβαρό αυτό περιστατικό, το οποίο γίνεται ένα μήνα μετά την επίθεση σε 4 τάνκερ στον κόλπο. Στις 12 Μαΐου, 4 τάνκερ, 2 της Σαουδικής Αραβίας, 1 των Εμμυράτων και 1 νορβηγικό, έγιναν στόχος επίθεσης. Η Μεγάλη Βρετανία δεσμεύεται να διακόψει εντελώς τις εκπομπές άνθρακα στην ατμόσφαιρα έως το 2050. Η δέσμευση απέχει πολύ από την ριζική τομή που απαιτείται προκειμένου να αποτραπούν οι χειρότεροι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή. Πρώτη λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά θα τελεστεί από τον Αρχιεπίσκοπο του Παρισιού σε γειτονικό παρεκκλήσι με περιορισμένο αριθμό πιστών για προφανείς λόγους ασφαλείας, όπως τόνισε η Επισκοπή. Τροχαίο με 14 νεκρούς και 10 τραυματίες στο Κάιρο από τη σύγκρουση 2 μίνι λεωφορείων. 984. Νέα και σπορτ. Στην ώρα τους.
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 92-80 στην Πάτρα τον Προμηθέα και έκανε το 2-0 στις Νίκες. Στο ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα των Κοφών έχασε με σκορ 0-1 από τη Γερμανία στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης και θα παίξει αύριο με την Ιρλανδία στο μικρό τελικό με στόχο το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας με συνδιοργανωτές, την Περιφέρεια, το Δήμο και τη στήριξη του ΕΑΣΕΓΑΣ Κρήτης οργανώνει τους αγώνες Στίβου Βασαρμίδια 2019 στο Βουζουνεράκιο Στάδιο το Σάββατο 15 Ιούνιου. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ έως τους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο μικρόφωνο Αγγέλα Δουλγεράκη, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι.